Χαίρετε, εν κυρίω πάντοτε προσφυλής μου αδελφοί, με βλέπετε να χαμογελώ και φυσικά συντρέχει κάποιος λόγος. Αυτό το χαμόγελο είναι έκφραση χαράς, διότι κοντά μας έχουμε τον πατέρα Ιγνάτιο, τον ηγούμενο της Μονής των Ποιμένων, που με πολύ αγάπη τον υποδεχθήκαμε, διότι με τον χαρισματικό του λόγο και με την ορθόδοξη πνευματικότητά του, όπως είχε συμβεί κατά το παρελθόν έτσι και τώρα, θα μας ξεναγήσει στα πανσεβάσμια και ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας. Καλώς ήρθατε, Γέροντα. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά, την ευχή σας. Εμείς να έχουμε την ευχή τη δική σας, όλων των γεροντάδων, όλων των επισκόπων, όλων των αδελφών που ασκούνται στα θεοβάτιστα και πανάγια προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας. Θα μας κάνετε ξενάγηση. Μας είχατε πει κατά το παρελθόν πώς βρεθήκατε στους Αγίους Τόπους. Ας το πούμε για άλλη μια φορά και μετά να αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά, διότι έχω την πληροφορία ότι έχετε ασχοληθεί και με το έργο της ξεναγήσεως. Θα μας ξεναγήσετε λοιπόν από τόπο σε τόπο, από μοναστήρι σε μοναστήρι, εις τρόπον ώστε να μεγαλώσει η αγάπη μας για τα Άγια και Ιερά αυτά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας. Πώς βρεθήκατε, Γέροντα, στους Αγίους Τόπους? Στους Αγίους Τόπους βρέθηκα προσκυνητής τον Αύγουστο του 1994, μόλις είχα επιστρέψει από σπουδές που είχα κάνει στον Καναδά. Ήμουνα στο Τορόντο του Καναδά για περίπου 5-6 χρόνια. Επέστρεψα το 1992 και το 1994, ενώ εργαζόμουν ως καθηγητής Αγγλικών εδώ στην Πάτρα, ήλθε ένας φίλος μου από το Τορόντο και πρότεινε να κάνουμε ένα ταξίδι αστραπή, ένα οδηπορικό στους Αγίους Τόπους. Και αυτό ήταν. Ταξιδέψαμε με την Ολυμπιακή, φιλοξενηθήκαμε στο χωριό των Ποιμένων. Μας δέχτηκε τότε ο ηγούμενος του Αγίου Σάβα, ο γέροντάς μας, ο πατήρ Σεραφείμ, ο οποίος το 1994 ήταν ηλικίας 95 ετών. Είχε γεννηθεί, από ό,τι μας έλεγε, το 1898-1899 και τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του ήθελε να οργανώσει την Μονή των Ποιμένων σαν μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Αυτό ήταν. Φυσικά, κατεβαίνοντας εκεί προς το αεροδρόμιο, εγώ ένιωσα ότι έφτανα στο σπίτι μου. Και μάλιστα το είπα στο Δημήτρη, τον γνωστό μου, αυτό που ταξιδεύαμε μαζί, ότι νιώθω τόσο ωραία, τόσο οικία, σαν να έρχομαι σε δικούς μου χώρους. Φιλοξενηθήκαμε εκεί στην Μονή των Ποιμένων και την τρίτη μέρα που ήμεθα εκεί προσκυνητές, πήρα την απόφαση να μείνω και να μην φύγω. Ο γέροντας Σεραφείμ τότε μου διάβασε ευχή, την πρώτη ρασοευχή, από Ιωάννης που ήταν το όνομά μου, με ονόμασε Ιλαρίων. Και το 1996, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου υπαγόμαστε, επήρα το μεγάλο αγγελικό σχήμα και έλαβα το όνομα Ιγνάτιος. Το 2000, ο γέροντας, επειδή είχε φτάσει τα 100 χρόνια πλέον, μου λέει: πρέπει να σου δώσω συμμαρτυρία, πρέπει κάποια στιγμή θα φύγω να αναλάβεις εδώ το μοναστήρι των Ποιμένων. Χειροτονήθηκα το 2001, το 2003 κοιμήθηκε ο γέροντας Σεραφείμ και ανέλαβα εκεί το πνευματικό ιεραποστολικό έργο σε αυτό το μικρό μοναστήρι στην Μονή των Ποιμένων, στο χώρο της Δοξολογίας των Αγγέλων, όπου τη νύχτα των Χριστουγέννων, εκεί είναι το μέρος όπου ο Άγγελος Κυρίου επέστη και μετέφερε στους Ποιμένες το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου, και όπως ακούμε και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, και εξέφνης συν το Αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εκεί ακούστηκε ο αγγελικός αυτός ύμνος, και από το ταπεινό αυτό χωριό εκεί των Ποιμένων ξεκίνησαν τρεις εξ αυτών, τρεις Ποιμένες, τρεις βοσκοί, και ανέβηκαν και αναζήτησαν να βρουν το Θεοδέγμον σπήλαιο της Αγίας Βηθλέμ, προσκύνησαν το Θείο Βρέφος, ξαναεπέστρεψαν πάλι εκεί στο δικό τους αυτό χώρο
και μετά από χρόνια τους ενεταφίασαν εντός του σπηλαίου που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο, το οποίο σπήλαιο η Αγία Ελένη το 326 με 333 μετά Χριστόν το μετέβαλε σε εκκλησία, σε ναό. Κατόπιν έγινε μοναστήρι και οι ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι ήταν γυναικεία μονή, άβατο μοναστήρι, δεν έμπαιναν άνδρες, είχε και ορφανοτροφείο. Σφαγιάστηκαν όμως όλες οι μοναχές το 614. Από? Από την επιδρομή των Σασανιδών Περσών, επί Χοσρώου του βασιλέως των Περσών. Καταστράφηκε εντελώς η μονή, διεσώθη όμως το υπόγειο αυτό σπήλαιο των ποιμένων, το Αχούρι όπως το ονομάζαν, και γι' αυτό μέχρι σήμερα το χωριό ονομάζεται Μπετ Σαχούρ. Μπετ είναι αραβική λέξη που σημαίνει οικία, οίκος ή καταφύγιο, και Αχούρ το Αχούρι των ποιμένων, ο στάβλος. Λοιπόν, διεσώθη όμως αυτό το σπήλαιο που ήταν και ναός της Αγίας Ελένης, κατόπιν έγινε αντρικό μοναστήρι, έφτασε στους 100-120 μοναχούς, καταστράφηκε όμως από την επιδρομή των Αράβων Μουσουλμάνων, χτίστηκε και πάλι, αλλά καταστράφηκε πολλές φορές από τους Οθωμανούς Τούρκους, από τους Μαμελούκους Τούρκους, από τους Αρακινούς, και τελευταία καταστροφή έγινε το 1205 από τους Σταυροφόρους. Τότε ερήμωσε το μοναστήρι και παρέμεινε σαν ένα παρεκκλήσι του χωριού. Και το 1971 με συνοδική απόφαση το ζήτησε ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάβα, ο γέροντας Σεραφείμ, να του ξαναδώσει πάλι ζωή, να αναστηλωθεί αυτή η μονή, και που ήταν μεγάλο προσκύνημα για τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, διότι ήταν κέντρο. Ήταν μεταξύ της ερήμου, και είναι φυσικά μέχρι σήμερα, μεταξύ της ερήμου της Ιουδαίας και της Αγίας Βηθλέεμ. Οπότε όλοι αυτοί οι ασκητές, οι αναχωρητές, οι όσοι από όλα αυτά τα μοναστήρια της Ιουδαίας, όταν ανέβαιναν για διακονήματα ή για δουλειές, για άλλες διακονίες, είτε στα Ιεροσόλυμα είτε στην Βηθλέμ, σαν κέντρο τους για να ξαποστάσουν, για να φιλοξενηθούν, είχαν τη Μονή των Ποιμένων. Το 1971 ξεκίνησαν εκεί ανασκαφές, βρέθηκαν όλα αυτά τα ερείπια των μοναστηριών ψηφιδωτά από τον 4ο αιώνα, από τον 5ο αιώνα, από τον 6ο, από τον 7ο. Έχουμε ερείπια από ναούς που έκτισε εκεί και σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος ο αυτοκράτορ Ιουστινιανός της Κωνσταντινούπολεως, μέχρι και Άγιος Μόδεστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ο Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων είχαν χτίσει στο χώρο αυτό της δοξολογίας των Αγγέλων περικαλέστατους ναούς. Βρέθηκαν όλα αυτά τα ερείπια των μοναστηριών, τα οποία τακτοποίησε η αρχαιολογία με Έλληνες αρχαιολόγους που είχαν έλθει εδώ από την Ελλάδα, και κατόπιν χτίστηκε ο καινούριος μεγάλος ναός. Έχουμε μεγάλη βασιλική, τρισυπόστατος ναός, είναι αφιερωμένος ο ναός στην σύναξη της Θεοτόκου και στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, διότι θεωρούμεθα η Μονή του Αγίου Σάβα και η Μονή των Ποιμένων ήμεθα μία αδελφότητα. Βέβαια στον Άγιο Σάβα υπεύθυνος σκευοφύλαξ, ηγούμενος και συνοδικός τώρα είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, και στην Μονή των Ποιμένων με τοποθέτησε το Πατριαρχείο υπεύθυνο και ως ηγούμενο το έτος 2003. Ο ναός είναι επίσης αφιερωμένος, έχουμε κλήτος αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα και στην σύναξη των Αγίων Αρχαγγέλων. Είναι μεγάλο χωριό σήμερα, το χωριό των Ποιμένων έχει περίπου 17.000 κατοίκους πληθυσμό, από τους οποίους οι 10.000 είναι Ορθόδοξοι. Παλαιστίνοι στην εθνικότητα, Άραβες, αλλά κατά το θρήσκευμα αναγράφονται Ρωμοί Ορθόδοξοι, Ελληνορθόδοξοι. Μέσα στο χώρο της Μονής έκτισε το Πατριαρχείο μας πριν από 20 χρόνια και Πατριαρχική Σχολή. Έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, και φοιτούν αυτή τη στιγμή στο σχολείο των Ποιμένων περίπου 750 παιδιά. Τα 690 είναι Ορθόδοξα, Παλαιστινόπουλα, και έχουμε περίπου 60 με 70 που είναι μουσουλμανάκια, επειδή εκεί τα καθεστώτα είναι μουσουλμανικά, και για τις καλές σχέσεις και με τους μουσουλμάνους είναι υποχρεωτικό να έχουμε και ένα μέρος από τα παιδιά των μουσουλμάνων, τα οποία διδάσκονται το μάθημα των θρησκευτικών.
ενώ αν πάνε σε κυβερνητικά σχολεία πρέπει να παρακολουθήσουν απαραίτητος τα μαθήματα που συσχετίζονται και αναφέρονται με το Κοράνι. Εκεί όμως ακόμα και τα μουσουλμανάκια, επειδή δεν έχουν τόσο πολύ φανατισμό, οι μουσουλμάνοι που μένουν στο χωριό των Ποιμένων διδάσκονται θρησκευτικά. Έχουμε καθηγητές και με απόσπαση εδώ από την Ελλάδα, από τη Λάρισα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το σχολείο μας έχει περίπου 55 καθηγητές. Είναι ένα μεγάλο χωριό, έχει ενορίες βέβαια, έχει την ενορία των Αγίων Προπατώρων. Εμείς εκεί κρατάμε τη Μονή των Ποιμένων σαν μοναστηριακό ναό. Λειτουργώ σχεδόν κάθε μέρα. Βέβαια τις καθημερινές οι θείες λειτουργίες είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Αλλά τις Κυριακές και μεγάλες εορτές λειτουργούμε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αραβικά, 50-50%. Ο δεξιός χορός ψάλουν στην ελληνική γλώσσα και ο αριστερός στην αραβική γλώσσα. Το ίδιο και από μέσα από το ιερό, οι αιτήσεις που κάνουμε είναι ελληνικά-αραβικά, ελληνικά-αραβικά. Όλοι οι ιερείς, Πάτερ Γνάτιε, ξέρουν και αραβικά, όλοι όσοι είστε κάτω στα Πανάγια προσκυνήματα. Αναγκαζόμεθα να μάθουμε. Είναι πολύ δύσκολη γλώσσα βέβαια. Η αραβική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η γραφή δύσκολη. Και η γραφή είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά... Εκ των πραγμάτων αναγκάζεστε, επειδή έχετε πίμνιο. Παλαιότερα βέβαια η γλώσσα εκεί, η διεθνής, ήταν η ελληνική γλώσσα. Αντιθέτως τώρα είναι τα αγγλικά. Ξεχάστηκε η ελληνική γλώσσα, γι' αυτό και τώρα το Πατριαρχείο μας με τα 25-26 εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουμε και σχολεία και στην Αγία Γη αλλά και στην Ιορδανία προσπαθούμε μέσω της παιδείας τώρα να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα, φυσικά και το μάθημα των θρησκευτικών που είναι απαραίτητο και τους χρειάζεται η ελληνική γλώσσα διότι κατόπιν τα παιδιά με υποτροφίες που τους δίνει το ελληνικό προξενείο των Ιεροσολύμων έρχονται για σπουδές εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και στην Αθήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή φέτος τελειώνουν 3 θεολόγοι που είναι και από το χωριό των Ποιμένων. Και όταν δεν μπορούν να πάρουν επίσης υποτροφίες, στο κάθε μοναστήρι αναλαμβάνουμε 1, 2, 4, 5 παιδιά και τα στέλνουμε είτε στην Κύπρο για σπουδές είτε εδώ στην Ελλάδα και προσπαθούμε να καλύψουμε εμείς να βοηθήσουμε για τα έξοδα των σπουδών τους. Μου κάνει εντύπωση, Γέροντα, το μάθημα είναι υποχρεωτικό των θρησκευτικών. Εκεί είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Μάλιστα. Δεν υπήρξε ποτέ αντίδραση. Καμία αντίδραση. Όχι, έτσι. Καμία αντίδραση. Μάλιστα. Καμιά φορά μπορεί τα μουσουλμανάκια να μην θέλουν να παρακολουθήσουν. Εκεί δεν επιμένουμε. Μάλιστα. Όσα παιδιά θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών, έχει καλώς. Αλλά για τα χριστιανόπουλα. Είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέλουν. Το θέλουν. Το ζητάνε και οι γονείς. Γιατί το ζητούν οι γονείς? Επειδή ζούμε σε μέρη εκεί της Μέσης Ανατολής που υπάρχουν τόσα πολλά έθνη και τόσα πολλά δόγματα, δεν είμαστε μόνο οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι εκεί. Υπάρχουν Πεντηκοστιανοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Ουνίτες, Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Βαπτιστές, Μεθοδιστές, Μουσουλμάνοι. Όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες. Υπάρχουν, έχουν κατέβει εκεί στους Αγίους Τόπους και επιβουλεύονται δικαιώματα του Πατριαρχείου, της Ορθοδοξίας. Οπότε οι γονείς έχουν αυτό το φόβο ότι τα παιδιά μας από πού θα πάρουν παιδεία και θέλουν τόσο πολύ το σχολείο, το κάθε σχολείο και κυρίως τα σχολεία του Πατριαρχείου να βοηθήσουν τα παιδιά όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά κυρίως στα θρησκευτικά και στην κατήχηση. Να κατηχηθούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τις πλάνες και όλες τις κακοδοξίες και να γνωρίζουν την πίστη τους. Γέροντα, μου είπατε ότι φοιτούν στο αυτό σχολείο 750 παιδιά. Καλά. Τους μισθούς των καθηγητών τις λαμβάνει το ελληνικό κράτος. Το Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο. Όλα τα έξοδα. Το Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο. Διότι υποπτεύομαι ότι το κόστος είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Ναι. Σχεδόν όλα τα προσκυνήματα έχουν σχολεία. Όχι όλα. Ναι. Τώρα χτίζονται και άλλα σχολεία. Μάλιστα. Κοντά στη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βιθλέμ
Ετοιμάζει το Πατριαρχείο μας επίσης εκεί νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο. Στη γειτονική πόλη, στην Πεντζάλα, εκεί που ήταν η περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Πολυχρονίας και όπου βρίσκεται η μονή του Αγίου Γεωργίου, και εκεί έκανε ο Μακαριότατος τα εγγένεια για τις εργασίες, για σχολείο που χτίζεται εκεί. Τώρα επίσης ετοιμάζουμε και σχολείο που θα χτιστεί στη Ναζαρέτ, διότι δεν υπάρχει και εκεί ορθόδοξο σχολείο. Όλα αυτά τα καλύπτει, ναι, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι πάρα πολλά τα έτσι. Προχωράμε, Γέροντα. Πόσο βιώνουν οι χριστιανοί αυτό το μήνυμα που οικούστη το βράδυ εκείνο των Χριστουγέννων? Ετέχθη μην σήμενο σωτήρ. Δηλαδή οι άνθρωποι πόσο ζουν, πόσο βιώνουν όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν σχέση με τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Τις περισσότερες φορές δεν τα βιώνουν και μέσα από τα κηρύγματα προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε το εξής μήνυμα. Τους λέμε εσείς γεννηθήκατε εδώ στους Αγίους Τόπους, σε αυτά τα θεοβάδιστα μέρη όπου τόσοι προσκυνητές έρχονται από τα πέρατα της Οικουμένης. Όχι μόνο από Ελλάδα, από Αυστραλία, από Νέα Ζηλανδία, από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, από Αμερική. Να προσκυνήσουν, να δουν αυτά τα μέρη, όλους αυτούς τους μουσιακούς χώρους, τα πάνσε από τα προσκυνήματα. Και εσείς που ζείτε εδώ, που γεννηθήκατε εδώ, αγνοείτε και δεν ανατριχιάζετε και μόνο που βρίσκεστε σε αυτά τα μέρη που γεννηθήκατε στη Βηθλεέμ, που γεννηθήκατε στη Ναζαρέτ, που γεννηθήκατε στα Ιεροσόλυμα. Ίσως επειδή τόσα χρόνια ζουν με τόσα πολλά δόγματα, αιρέσεις και ένα σωρό έθνη, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το μεγαλείο. Τώρα εκεί στο χωριό των Ποιμένων, που βρίσκεται το μοναστήρι, ήταν περιουσία του Πατριάρχου Ιακώβη και της Ραχήλ. Αργότερα ήταν ο τόπος της συναντήσεως του Βοός με την Ρουθ. Ήταν τα κτήματα του Ιού τους, του Οβίδ, κατόπιν του Ιεσέ. Στο ίδιο μέρος εκεί ήταν το μέρος όπου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός του, του Ιεσέ, ο μετέπειτα προφήτης και βασιλέας Δαβίδ. Εκεί είναι ο χώρος όπου ήλθε ο προφήτης Σαμουήλ και τον κάλεσε, τον έκρισε βασιλέα και εγκατεστάθη κατόπιν στα Ιεροσόλυμα. Και αγνοούν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι κάτι και εκεί του χωριού που δεν έχουν έρθει ποτέ να προσκυνήσουν το σπήλαιο των Ποιμένων, όπου υπάρχει ο τάφος των Ποιμένων, εκεί όπου ακούστηκε η δοξολογία των αγγέλων. Και πάντοτε μέσα από τα κηρύγματα και από τα κατηχητικά που έχουμε, γιατί έχουμε 600 παιδιά εκεί στο κατηχητικό του χωριού, προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να είναι τόσο πολύ χαρούμενοι και να θεωρούν τους εαυτούς τους ευλογημένους που γεννήθηκαν σε αυτά τα μέρη που εμείς αναλώνουμε όλη μας τη ζωή και όλες μας τις δυνάμεις να υπηρετούμε εκεί ως φρουροί, ως φύλακες, ως στρατιώτες, ως ιεροκήρυκες και να συνδυάσουμε όλο αυτό το πνευματικό ιεροαποστολικό έργο και να συνεχίσουμε όλο αυτό το έργο που είναι από την εποχή του Κυρίου μας και των Αγίων Αποστόλων, από την εποχή της Αγίας Ελένης όπου έφερε το λεγόμενο τάγμα των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών. Οπότε προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε αυτό ακριβώς το μήνυμα, ότι πρέπει να έχουν μέσα χαρά και ευφροσύνη που ζούμε εκεί στα μέρη της ειρήνης και της ευφροσύνης, στα μέρη όπου ακούστηκε ο αγγελικός ύμνος, στα μέρη όπου γεννήθηκε ο Χριστός μας, όπου έπαθε, όπου κήρυξε, όπου περπάτησε. Εκεί από αυτό το μέρος είναι το μέρος όπου πέρασε η Παναγία μας κατά τη φυγή στην Αίγυπτο, όπου κατόναρα άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον δίκαιο Ιωσήφ και του είπε να παραλάβει την Μαρία. Και έφυγε, πήρε την Παναγία μας και λίγο πιο πάνω εκεί από το μοναστήρι, στα 100 μέτρα, υπάρχει μέχρι σήμερα το λεγόμενο πηγάδι της Παναγίας. Από εκεί όπου περνώντας με το γαϊδουράκι, το δίκαιο Ιωσήφ και το θείο βρέφος, ξεδίψασε η Παναγία μας, κατηφόρησαν, πέρασαν από το μέρος που βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ποιμένων, έφτασαν στην Ιεριχώ, εκεί που σήμερα βρίσκεται η Μονή του Αβάγερασίμου, του Ιορδανίτου, έμειναν μία νύχτα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί και ονομάζεται το σπήλαιο της Πέρδικας και κατόπιν έφυγαν στην Αίγυπτο. Τα αναφέρουμε αυτά εκεί στους κατοίκους του χωριού και απορούν, μας λένε όλα αυτά τα γεγονότα έχουν γίνει εδώ στο χωριό των Ποιμένων και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Και ερχόμαστε εμείς από την Ελλάδα να διακονήσουμε και κάτω και τα εξηγούμε στον κόσμο. Για το λογισμό των αδελφών, πώς γεροντά Ιγνάτια, όλα αυτά τα ιερά προσκυνήματα θεωρούνται ελληνοορθόδοξα? Θεωρούνται ελληνοορθόδοξα από και τότε. Και είναι, αλλά πώς, ναι. Για την ιστορία.
από την εποχή τότε που η Αγία Ελένη έφτασε εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους και παρέμεινε περίπου για 10 χρόνια, έγινε η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, ξεκίνησαν να χτίζονται με τις εντολές της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου πάρα πολλοί ναοί. Εκ παραδόσεως αναφέρεται ένας αριθμός 365 ναών, όσες ήσαν οι ημέρες ενός χρόνου. Βέβαια, αν δούμε στα βιβλία, αναφέρονται περίπου γύρω στους 40 ναούς. Αλλά και τώρα, όπου γίνονται εργασίες και ανασκαφές, παντού ερείπια και ψηφιδωτά από τότε, από την Αγία Ελένη. Κατόπιν όμως αργότερα, η Αγία Ευδοκία, η Βασίλισσα, μετέφερε και κάτω, μετέφεραν όλα αυτά τα τάγματα των Ελλήνων μοναχών, των σπουδαίων, που γέμισαν όλα αυτά τα μοναστήρια. Στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, που επί της εποχής του Αγίου Σάβα είχε 5.000 πατέρες, σχεδόν όλοι ήσαν Έλληνες. Όλες οι ακολουθίες ήσαν στην ελληνική γλώσσα. Τα μοναστήρια εκεί γνώρισαν μεγάλη ακμή, μεγάλη δόξα. Η έρημος εκεί της Ιουδαίας έγινε πολιτεία. Γι' αυτό και ο Άγιος Σάββας ονομάστηκε πολιστής της ερήμου, διότι όταν έφτασε εκεί ο Άγιος Σάββας, ήταν η έρημος αυτή κατοικητήριο δαιμόνων και θηρίων και την έκανε πολιτεία ολόκληρη, όπου έφτασε να έχει 15.000 πατέρες. Από τότε λοιπόν, από τους πρώτους αιώνες, από τους Έλληνες μοναχούς, από τους προσκυνητές, μέχρι σήμερα συνεχίζει να είναι ελληνοορθόδοξο το Πατριαρχείο, διότι τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, πάντοτε Έλληνες ήσαν οι Πατριάρχες, ή στην αδελφότητα, οι αρχιερείς, οι πατέρες, επίσης Έλληνες, διότι δυστυχώς οι Άραβες δεν ασπάζονται, οι Παλαιστίνοι, τόσο εύκολα τον μοναχισμό. Κάποιοι εξ αυτών γίνονται ιερείς, αλλά έγγαμοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς συμβαίνει ένα παιδί να εγκαταλείπει το σπίτι και να πηγαίνει μέσα στο μοναστήρι, και γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς κληρικούς Παλαιστινίους. Έχουμε έναν αρχιερέα τώρα, τον δεσπότη των Σεβαστίας, τον Θεοδόσιο, ο οποίος είναι από τη Ναζαρέτ, και είναι άλλοι 2-3 αρχιμανδρίτες οι οποίοι είναι Παλαιστίνοι, Άραβες. Όλοι οι άλλοι είναι από την Ελλάδα. Βέβαια, δεν είμαστε και πολλοί στον αριθμό. Το Πατριαρχικό ημερολόγιο αναφέρει ότι το δυναμικό του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων είναι 110 πατέρες για τόσα προσκυνήματα και για τόσα μοναστήρια. Και για μας τώρα που ζούμε κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, διότι δεν θέλουν πλέον την ελληνική σημαία. Δεν θέλουν το Πατριαρχείο, αρχίζουν τώρα τελευταία οι Παλαιστίνοι έτσι και αγανακτούν. Θέλουν να γίνει αραβικό το Πατριαρχείο, μα πώς θα γίνει αραβικό το Πατριαρχείο, αφού όλοι όσοι κατεβαίνουν και διακονούν και μένουν είναι Έλληνες. Εμείς δεν είναι ότι κάνουμε τους Παλαιστινίους στην άκρη και λέμε είναι δικό μας και είμαστε κατακτητές. Πόσες φορές λέμε, μα δεν ακολουθούν τα παιδιά σας, δεν τα στέλνετε στην εκκλησία, δεν έρχονται να γίνουν μοναχοί. Πώς θα γίνουν ιερείς, πώς θα γίνουν αρχιερείς, πώς θα γίνουν μοναχοί, πώς θα γίνουν ηγούμενοι. Όλοι οι ηγούμενοι εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους είναι Έλληνες. Λίγοι, όσοι είμαστε, αυτοί οι λίγοι κρατάμε μέχρι σήμερα. Και φυλάστε Θερμοπύλες. Θερμοπύλες. Κάνετε επενιγμό, γέροντα, ότι υπάρχει Λειψανδρία, εάν σωστά κατάλαβα. Μάλιστα. Και έμεσα, αν κάποιος θα είχε την κλίση, θα ήταν ευπρόσδεκτος με πολλά οσανά. Μάλιστα. Ή δεν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο θερισμός πολλής, οι εργάτε ολίγοι. Περνάνε πολλοί να δοκιμάσουν ως δόκιμη μοναχή, αλλά κρίνουν ότι οι χώροι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες. Και πολλές φορές και από την τηλεόραση που μιλάμε και από τα ραδιόφωνα γινόμεθα τόσο πολύ γραφικοί και κουραστικοί πάντοτε να μιλάμε για τη Λειψανδρία των Ιεροσολύμων και τη Λειψανδρία, διότι πάρα πολλά μοναστήρια και πολλές φορές δεν υπάρχει ιερεύς να λειτουργήσει. Και εκ περιτροπής πηγαίνουμε και στα μικρότερα, στα γυναικεία μοναστήρια που δεν υπάρχουν ιερείς. Κατεβαίνουν, έρχεται πολλοί κόσμος, πολλοί προσκυνητές και αρκετοί έρχονται να δοκιμάσουν. Μένουν ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, αλλά κρίνουν ότι οι χώροι εκεί είναι δύσκολοι. Δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι η πατρίδα μας. Εκεί πάντοτε πρέπει να η παραμονή γίνεται μέσω διαβατηρίου, να ανανεώνεται η βίζα. Χωρίς βίζα δεν μπορεί κανείς να μείνει στους Αγίους Τόπους. Θεωρείται παράνομος. Θεωρείται παράνομος. Για να ανανεωθεί όμως η βίζα πρέπει να δηλώσει ότι είναι δόκιμος μοναχός ή επιθυμεί να γίνει μοναχός.
Πράγμα που δεν είναι πάντοτε δυνατό, διότι όσοι έρχονται δοκιμάζουν, δεν είναι σίγουροι αν θα μείνουν. Τώρα κάπως είναι καλύτερα τα πράγματα, και λέω καλύτερα διότι η Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών ήταν να κλείσει μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Τα παιδιά στο γυμνάσιο και λύκειο ήσαν μόνο 4 μαθητές. Τουλάχιστον φέτος έχουν φτάσει στους 22. Και μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, στο Πατριαρχείο, έχουν έρθει κάποια παιδιά από την Κύπρο, από την Ελλάδα, αλλά και πάλι είμαστε λίγοι για τόσα μοναστήρια. Όταν γέροντα η παπική είναι πάρα πολύ. Η παπική πάρα πολύ, μάλιστα. Και καιροφυλαχτούν. Μη τυχόν φύγει την άλλη ζωή κάποιος γέροντας και κλείσει κάποιο μοναστήρι να το κατακτήσουν. Μάλιστα. Στη υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος, ναι. Στη Βιθλεέμ, στη Βασιλική της Γεννήσεως, είναι ο Σεβασμιότατος ο Άγιος Ιορδάνου, ο Δεσπότης ο Θεοφύλακτος, με 3-4 πατέρες. Ακριβώς δίπλα στη Βασιλική της Γεννήσεως είναι το Ρωμαιοκαθολικό μοναστήρι. Εμείς τους ονομάζουμε Λατίνους εκεί κάτω. Και είναι το Λατίνικο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. 4 είναι οι πατέρες με το Δεσπότη, οι Ορθόδοξοι, στη Βασιλική της Γεννήσεως. Στο δίπλα 54 είναι οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί. Και συνεχώς καιροφυλακτούν. Ποιος θα απουσιάσει χωρίς λόγο από τη θέση του και χωρίς να έχει αφήσει αντικαταστάτη, για να αρπάξουν δικαιώματα. Και αν αρπάξουν κάποιο δικαίωμα, μετά δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Δηλαδή πρέπει να χυθεί αίμα για να πάρουμε πάλι πίσω το δικαίωμα. Γι' αυτό και μέσα στους αιώνες χάθηκαν δικαιώματα, χάθηκαν μοναστήρια. Και σήμερα, για να πάμε στη Βιθανία, στον τάφο του Αγίου Λαζάρου, του Τετραημέρου, ο προσκυνητής πληρώνει 1-2 ευρώ είσοδο στο μουσουλμάνο φρουρό για να μπει να προσκυνήσει μέσα στον τάφο του Αγίου Λαζάρου. Εκεί που παλαιότερα η Αγία Ελένη είχε χτίσει πάρα πολύ μεγάλο ναό και έγινε αντρικό μοναστήρι, σήμερα τα δικαιώματα τα έχουν οι μουσουλμάνοι, και κατεβαίνει ο μουσουλμάνος από το διπλανό τζαμί για να μας ανοίξει να μπούμε να προσκυνήσουμε. Και ένα σωρό άλλα προσκυνήματα. Τότε που η Ελλάδα ήταν κάτω από τους Τούρκους, επί τουρκοκρατίας, αυτά τα 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν και οι Τούρκοι εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους. Η Ελλάδα τότε δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά, πνευματικά, αλλά και με έμψυχο υλικό τους Αγίους Τόπους, και χάθηκαν πάρα πολλά δικαιώματα, διότι είχαμε πάρα πολλές λαιλασίες, πάρα πολλές σφαγές. Χάσαμε τότε επί τουρκοκρατίας τη μονή του Αγίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου, που την είχαν κάνει την μονή και την εκκλησία και όλο το προσκύνημα στάνει. Δόξα τω Θεώ όμως, το 1880-1890 είναι το μόνο μοναστήρι που καταφέραμε και αγοράσαμε και πήραμε πίσω. Λοιπόν, εκεί στους Αγίους Τόπους είναι αυτός ο πόλεμος των δικαιωμάτων, και καιροφυλακτούν οι πάντες να αρπάξουν δικαιώματα. Και οι Κόπτες. Και οι Κόπτες, με τους Αρμενίους έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και φέτος υπήρξε πρόβλημα κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, παρόλο που το Άγιο Φως φέτος βγήκε τόσο πολύ λαμπρό. Δεν είχαν ωστόσο κατέβει Έλληνες προσκυνητές, ελάχιστοι ήσαν και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και φέτος το κράτος εκεί έδωσε άδεια και γέμισε ο ναός από Ρώσους, Αρμενίους, Αιγυπτίους, Χαμπέσιδες, Αιθίωπες. Και δυστυχώς όλοι οι Έλληνες, αυτοί οι λίγοι που είχαν κατέβει, 500.000 δεν θα ήσαν πιο πολύ, έμεναν έξω από το ναό της Αναστάσεως. Και τι γίνονταν? Δεν άφησαν τον κόσμο να μπει, διότι από τότε που ξεκίνησαν πριν από τα Χριστούγεννα τα γεγονότα στη Γάζα, φοβήθηκε ο κόσμος. Και μέχρι τώρα, μέχρι πριν από το Πάσχα, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ούτε ένας Έλληνας δεν κατέβηκε στους Αγίους Τόπους. Να φανταστείτε, φέτος τα Χριστούγεννα, ένας Έλληνας ήρθε μόνο ως προσκυνητής στην Αγία Βιθλεέμ την νύχτα των Χριστουγέννων. Και έτσι άρχισαν να κατεβαίνουν πάρα πολλοί Ρώσοι. Έχουν κατακλείσει τους Αγίους Τόπους τα γκρουπ των προσκυνητών από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, οι οποίοι έρχονται. Σημαίνει κάτι αυτό? Κατά χιλιάδες. Εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται μια έντονη ρωσική προπαγάνδα, έτσι, να πάρουν τα προσκυνήματα, και επειδή στο κράτος του Ισραήλ τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φτάσει, έχουν κατέβει και μένουν περίπου 2 εκατομμύρια Ρώσο-Εβραίοι, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προωθούνται τόσο πολύ οι Ρώσοι.
Και μπορώ να πω ότι τους τελευταίους μήνες είμαστε έτσι με φόβο και με την ανησυχία τι θα γίνουν τα προσκυνήματα. Γι' αυτό συνεχώς και από τα κανάλια και από τα ραδιόφωνα αναφέρουμε και λέμε ότι πρέπει να κατεβαίνετε από την Ελλάδα προσκυνητές, να έρχεστε. Τουλάχιστον δεν έχουμε έμψυχο υλικό, δεν λύνεται το πρόβλημα της λειψανδρίας για πατέρες, αλλά είναι σημαντικό να κατεβαίνει ο προσκυνητής, διότι όλους αυτούς τους μήνες που δεν είχαμε καθόλου Έλληνες προσκυνητές και αντιθέτως είχαμε πάρα πολλούς προσκυνητές από Ρωσία, από Ουκρανία, από Ρουμανία, από Σερβία, από Βουλγαρία, το κράτος εκεί του Ισραήλ βλέπει ότι πλέον η Ρωσία γίνεται μια υπερδύναμη και σε μεγάλες εορτές όπως ήταν το Μέγα Σάββατο η τελετή αυτή του Αγίου Φωτός είχε γεμίσει ο Ναός της Αναστάσεως από Ρώσους και όλους τους Έλληνες τους είχαν αποκλείσει έξω στην Αγία Αυλή ή έξω από τα παλαιά τείχη των Ιεροσολύμων. Κινδυνεύουν τα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους και από τον πόλεμο των δικαιωμάτων και από τη λειψανδρία αλλά και από την έλλειψη προσκυνηματικού τουρισμού από την Ελλάδα τώρα τελευταία. Και από την Κύπρο είναι και οικονομική κρίση, διότι ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους έχει ένα κόστος. Και φέτος, από ό,τι μας ανέφεραν οι προσκυνητές, για ένα άτομο να έλθει μία εβδομάδα στους Αγίους Τόπους, ήταν το εισιτήριο γύρω στα 1.600-1.700 ευρώ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα μοναστήρια, διότι οι προσκυνητές είναι αυτοί που στηρίζουν τα προσκυνήματα και οικονομικά και ηθικά η παρουσία τους και ενισχύει τα μοναστήρια και έτσι μπορούμε να έχουμε την ελληνική σημαία να κυματίζει επάνω στα καμπαναριά. Φέτος ήταν νομίζω την Κυριακή Τετάρτης νηστιών. Μόλις τελείωσα την Θεία Λειτουργία, έφυγε ο κόσμος, μοίρασα το αντίδωρο, μπαίνουν μέσα στο ναό εκεί των ποιμένων περίπου 20 νέοι σαν τα θηρία, σαν τα λιοντάρια. Λέω τι συμβαίνει και ήμουνα μόνος μου εκείνη την ημέρα, δεν είχα κανέναν στο μοναστήρι, ήταν έξω η πύλη της Μονής ανοίχτη. Λέω τι συμβαίνει, νόμιζα ότι μπήκανε μουσουλμάνοι μέσα στο ναό έτσι όπως ήσανται αγριεμένοι. Όχι, λέει, είμαστε χριστιανοί. Λέω γιατί είστε έτσι. Λέει, ελάτε πάτερ, λέει, να βγούμε έξω από την εκκλησία. Λέω τι συμβαίνει, πέστε μου εδώ στην εκκλησία. Μου λέει αυτή τη στιγμή θα κατεβάσετε την ελληνική σημαία. Λέω γιατί να κατεβάσω την ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία βρίσκεται στο καμπαναριό τώρα για αιώνες. Και όταν πήγα προσκυνητή στους Αγίους Τόπους το 1994, εγώ εκεί βρήκα την ελληνική σημαία. Προσπάθησα να τους καλμάρω. Από αυτά τα παιδιά οι 10-12 ήσαν Ορθόδοξοι. Οι υπόλοιποι ήσαν Λατίνοι, Προτεστάντες. Τους ανέφερα λοιπόν ότι η ελληνική σημαία δεν είναι για πολιτικούς λόγους ή εθνικιστικούς λόγους, είναι για ιστορικούς λόγους. Επειδή ονομάζεται Ελληνορθόδοξο το Πατριαρχείο και ονομάζεται Ελληνορθόδοξο επειδή τους εξήγησα ότι η Αγία Ελένη κατέβηκε εκεί κάτω, όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι Αυτοκράτορες, οι Παλαιολόγοι, οι Κομνηνοί, ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός επίσης, Κωνσταντινουπόλεως, όλοι αυτοί οι Έλληνες που στήριξαν τα προσκυνήματα και η ελληνική γλώσσα που είχε γίνει διεθνή στους Αγίους Τόπους, έκαναν αυτή την ελληνική σημαία να κυματίζει παντού. Και έγινε θέμα τότε, ειδοποίησα το Μακαριότατο, έγινε σύνοδος την επόμενη μέρα, με παίρνει ο Μακαριότατος, μου λέει να κατέβει η ελληνική σημαία. Να βάλεις την παλαιστινιακή σημαία στο μοναστήρι. Του λέω Μακαριότατε, μα γιατί να κατέβει η ελληνική σημαία μόνο από το μοναστήρι των ποιμένων. Αν υπάρξει πρόβλημα και από όλα τα μοναστήρια, κατέβει η ελληνική σημαία τότε να την κατεβάσω. Και έπρεπε για 2 εβδομάδες, κάθε μέρα έτρεχα στο χωριό εκεί, πήγα στον δήμαρχο, στον αντιδήμαρχο, ήρθαν βουλευτές από την Παλαιστινιακή εξουσία και κατάλαβαν ότι πρέπει να παραμείνει για ιστορικούς λόγους η ελληνική σημαία. Αλλά για να κρατήσουμε την ελληνική σημαία σε κάθε μοναστήρι εκεί. Έχετε ανάγκη από την παρουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων και με πόσους θυσίες, με πόσους αγώνες και με πόσους κόπους. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο εκεί σε αυτά τα μέρη που είναι τόσο πολύ το πνευματικό και το εθνικό. Για να τα πηγαίνοντας κάποιος στα ιερά προσκυνήματα, πώς ξεκινάει τα προσκυνήματά του, από πού ξεκινάει? Συνήθως ξεκινάνε το πρώτο προσκύνημα από το Ναό της Αναστάσεως. Αρχίζουμε ξενάγηση τώρα. Από το Ναό της Αναστάσεως. Ήταν πάρα πολύ ωφέλιμα, ψυχοφελή και υποδομητικά αυτά που μας είπατε για το μοναστήρι σας στον Ποιμένο. Ίσως επανέλθουμε πάλι. Λοιπόν, φτάνουμε στους Αγίους Τόπους, φτάνουμε στην Αγία Πόλη. Προσκύνημα πρώτο.
Συνήθως την πρώτη μέρα βλέπω από τους πράκτορες που έρχονται και από τους ξενακούς ασχολούνται με την παλαιά πόλη, δηλαδή Ναός Αναστάσεως. Δηλαδή αποκαθήλωση πρώτα, Πανάγιος Τάφος, Φρικτό Γολγοθά, όλα αυτά τα προσκυνήματα που είναι εντός του Ναού της Αναστάσεως, όπου είναι το σημείο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, είναι η προσωρική φυλακή του Κυρίου μας που ονομάζεται το παρεκκλήσιο των Κλαπών, επειδή είχε κλάπες εκεί το σημείο, είχε πόρτες, και αναφέρεται εκ παραδόσεως ότι είναι το σημείο όπου πέρασε ο Χριστός μας και εκεί προσωρινά τον φυλάκισαν μέχρι να ετοιμάσουν επάνω στο Γολγοθά το Σταυρό. Λοιπόν, έχει επίσης πίσω ακριβώς από τον Πανάγιο Τάφο, δυτικά του Παναγίου Τάφου, είναι ο τάφος του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας και του Αγίου Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητού του Κυρίου μας. Λοιπόν, επισκέφτονται όλες αυτές τις εκκλησίες και τα παρεκκλήσια που βρίσκονται μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, όπως επίσης το παρεκκλήσι του Αδάμ, το σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο τμήμα του Τιμίου Ξύλου και πάρα πολλά λείψανα πολλών Αγίων. Και κατόπιν βγαίνουν έξω από από το Ναό της Αναστάσεως και ξεκινάνε τα μοναστήρια όπως είναι... Μου λένε γέροντα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι κανείς προσκυνητής δεν θέλει και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τον Πανάγιο Τάφο. Αισθάνεται ότι μαγνητίζεται. Προσκυνάει, βγαίνει έξω και πάλι λέει έρχεται. Βγαίνει και πάλι προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μα είναι Πανάγιος Τάφος. Ο Πανάγιος Τάφος δεν τον χορταίνει κανείς. Δεν τον χορταίνει. Εγώ βρίσκομαι εκεί στους Αγίους Τόπους τώρα, πάω για τα 16 χρόνια. Κάθε φορά που πηγαίνω να προσκυνήσω στον Πανάγιο Τάφο νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Και δεν σου αρκεί να γονατίσεις μπροστά στην πλάκα του Παναγίου Τάφου, δεν σου αρκεί 5 και 10 λεπτά. Και τι να ζητήσεις, τι προσευχή να ψελίσουν εκείνη τη στιγμή τα χείλια. Ύστερα όσο βάρος να έχει κανείς και φόρτο, ψυχικό, πνευματικό, κούραση, αμαρτίες, λάθη, όταν γονατίσεις εκεί και ακουμπήσεις το μέτωπό σου, το κεφάλι σου πάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου, ποιος είναι αυτός που δεν συγκλονίζεται, που δεν δακρύζει και δεν μπορείς να φύγεις, είναι μαγνήτης. Μου άρεσε αυτή η λέξη που είπατε, Γέροντα. Δεν χορταίνεται ο Πανάγιος Τάφος. Δεν χορταίνεται ο Πανάγιος Τάφος. Ο Γέροντας Σεραφείμ μας έλεγε, όταν θα νιώθετε κουρασμένοι, απογοητευμένοι, θλιμμένοι, κατατρεγμένοι, νευριασμένοι, οτιδήποτε, απελπισμένοι, να πηγαίνετε εκεί στην πλάκα του Παναγίου Τάφου, εκεί και να γονατίζετε και να κουμπάτε το κεφάλι σας, να ρουφάτε από αυτό το πνευματικό οξυγόνο και τη χάρη που χαρίζει αυτή η πλάκα πάνω στην οποία. Ποιο σώμα ήταν αυτό το οποίο... Του ίδιου του Θεού. Του ίδιου του Θεού και από εκεί ξεπίδησε η ζωή, η Ανάσταση. Από εκεί άνοιξε ο Όταν παράδεισος. Όταν πήγε η ζωή στον τάφο, επήγασε η ζωή. Μάλιστα. Μπαίνουμε φυσικά πρώτα, εισερχόμαστε στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, όπου υπάρχει ένα τετράγωνο μεγάλο τεμάχιο του λίθου εκείνου, όπου ο Άγγελος Κυρίου εκύλησε. Λοιπόν, και κατόπιν μπαίνουμε, γονατίζουμε και μπαίνουμε μέσα στον Κύριο Στάφο, ο οποίος δεν χορταίνεται. Όσες φορές και να πάει κανείς, δεν χορταίνεται ο Πανάγιος Στάφος και δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή και τι να ζητήσεις. Δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς. Είναι σαν να είσαι μπροστά στην Βασιλεία των Ουρανών, σαν να έχεις μπροστά σου τον ίδιο τον Θεό. Χάνει κανείς το χώρο, το χρόνο, αλλάζει ολόκληρη η ζωή του. Είσαι σε άλλο χώρο, σε άλλο διάστημα. Στον πλανήτη. Δεν γνωρίζεις, και σε άλλη δεν καταλαβαίνεις. Είναι προσκυνητές που μας αναφέρουν και μας λένε έχω έρθει 40 φορές, 50 φορές, 60 φορές, 70. Δεν χορταίνεται, δεν χορταίνεται. Και νιώθει κανείς αυτό τον θεϊκό μαγνητισμό. Άλλους τους κρατάει και μένουμε για πάντα. Και άλλοι θέλουν να έρχονται και να ξανάρχονται και να ξανάρχονται και να ξανάρχονται. Μία φορά αν έρθει κάποιος στους Αγίους Τόπους και προσκυνήσει έστω μόνο τον Πανάγιο Τάφο, θέλει να ξανάρθει και να ξανάρθει και να ξανάρθει και να ξανάρθει. Όπως επίσης και στο Φρικτό Γολγοθά. Στο σημείο εκείνο που γονατίζουμε και προσκυνάμε, νομίζει σαν να έχει χύσει κανείς μοίρα, αρώματα. Ευωδιάζει ο κάθε χώρος εκεί, η κάθε πέτρα. Αλλά και πόσα πολύτιμα δάκρυα μετανοίας δεν χύνονται, γέροντά μου.
τόσο στο φρικτό Γολγοθά όσο και στον Πανάγιο Τάφο, και είναι πολύ δικαιολογημένο αυτό που είπατε, να ευωδιάζει όλος αυτός ο χώρος από τα μοίρα αυτά τα πνευματικά που προσφέρει ο κάθε προσκυνητής, αλλά κυρίως είπαμε ότι είναι ένας χώρος καθαγιασμένος από τον Θεάνθρωπο Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Μιας και είμαστε στα αυτά τα ιερά προσκυνήματα, θέλετε να μείνουμε λίγο στο Άγιο Φως. Σας ακούμε. Η τελετή του Αγίου Φωτός είναι μεγαλείο. Εμείς εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους καυχόμεθα για το Άγιο Φως. Μεγάλο θαύμα για 2.000 χρόνια. Είναι η τελετή αυτή στην οποία το Μέγα Σάββατο κατεβαίνουμε με πομπή από το Πατριαρχείο. Φτάνουμε κάτω στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Γίνεται λιτανία 3 φορές γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Και κατόπιν όλοι οι ιερείς περνάμε μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, στο Ιερό. Ο Πατριάρχης στέκεται εκεί μπροστά στον Πανάγιο Τάφο, όπου παραμένει μόνο με το στιχάρι. Γίνεται ένας έλεγχος προσωπικός, σωματικός και του χώρου από την αστυνομία που είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Και κατόπιν ξεσφραγίζεται η πόρτα του Παναγίου Τάφου, που έχει σφραγιστεί από το προηγούμενο βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Εισέρχεται ο Έλληνας Ορθόδοξος Πατριάρχης στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου και κατόπιν στον Κυρίο Τάφο. Εκεί γονατίζει κρατώντας δύο μεγάλες δεσμίδες, 33 κεριά στο δεξί χέρι και 33 στο αριστερό, που συμβολίζουν τα 33 χρόνια του Κυρίου μας επί της γης. Λοιπόν, και κατόπιν αναφέρει ως προσευχή την ευχή αυτή, είναι περίπου μια σελίδα. Ο κάθε Πατριάρχης την ξέρει απ' έξω, γιατί μέσα στον Πανάγιο Τάφο είναι πολύ σκοτεινά, παρόλο που είναι μία η ώρα το μεσημέρι, μία με μία μισή. Λοιπόν, δεν έχει φως, έχει ελεγχθεί και ο Πανάγιος Τάφος, είναι έτοιμα τα καντήλια, έτοιμο το λάδι, τα φυτίλια. Λοιπόν, και ενώ αναφέρει αυτή την ευχή, προσεύχεται με την ευχή αυτή της αφής του Αγίου Φωτός. Εκεί και εμείς που είμαστε έξω, σε οποιοδήποτε σημείο του Ναού της Αναστάσεως, σχεδόν ο πιο πολλής κόσμος αισθανόμαστε βοή μεγάλη, σαν τοπική σεισμική δόνηση. Ευωδία πάρα πολύ μεγάλη, και ήδη και εμείς που βρισκόμαστε όχι μέσα στον Πανάγιο Τάφο, από απ' έξω βλέπουμε το Άγιο Φως, το οποίο περιφέρεται και παντού. Μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, στο φρικτό Γολγοθά, πάνω από την πλάκα της Αποκαθυλώσεως, έξω από το Ναό της Αναστάσεως, σε κάθε χώρο του Ναού της Αναστάσεως. Λοιπόν, και έρχεται αυτή η γαλάζια θεϊκή φλόγα και βρίσκει μόνη της τα φυτίλια αυτά, τις δεσμίδες που κρατάει ο Πατριάρχης. Πρώτα θα ανάψει την κανδύλα, είναι μια μεγάλη κανδύλα, του Ναού της Αναστάσεως, που την έχει τοποθετήσει εκεί ως σκευοφύλακας του ναού, θα ανάψει πρώτα από τις δεσμίδες την κανδύλα του Παναγίου Τάφου και κατόπιν βγαίνει έξω και διαμοιράζει το Άγιο Φως στον κόσμο, το οποίο τα πρώτα 2, 3, 5 λεπτά δεν καίει το Άγιο Φως. Δηλαδή το τοποθετούμε εδώ στα γένια μας, ο κόσμος στα χέρια τους, στα ρούχα τους. Σου δίνει τόσο ευφροσύνη, τόσο χαρά, και μετά από 5-10 λεπτά αρχίζει και καίει και παίρνει την θερμότητα και την φλόγα που έχει μια κανονική φωτιά. Πάτερ Γνάτη, από πότε χρονολογείται αυτό το θαύμα το Αγίου Φωτός? Συγκεκριμένα δεν αναφέρεται σε κανένα από τα οδηπορικά εκεί και βιβλία και περγαμηνές του Πατριαρχείου, αλλά αναφέρεται ότι είναι από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Από τότε, από την εποχή της Αγίας Ελένης, ίσως μετά, όταν επέστρεψε η Αγία Ελένη στο Βυζάντιο. Αλλά δεν υπάρχει ημερομηνία να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιον αιώνα. Έχουμε το θαύμα της Κολώνας, Πάτερ Ιγνάτιε. Ναι, που είναι έξω. Μας υπενθυμίζετε λίγο τι συνέβη τότε? Αυτό συνέβη πριν από περίπου 400 χρόνια, όταν οι Αρμένοι τότε έκλεισαν τον Έλληνα Ορθόδοξο Πατριάρχη έξω από τον Ναό της Αναστάσεως και δεν το επέτρεψαν να εισέλθει με όλη την Πατριαρχική Συνοδεία και με τους Αγιοταφίτες Πατέρες. Δεν το επέτρεψαν, δια της βίας έγινε μάχη τότε, έγινε τσακωμός να μπει μέσα στο Ναό της Αναστάσεως. Κλείστηκαν τότε οι Αρμένοι μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μπήκε ο Αρμένιος Πατριάρχης, προσπαθούσε να βγάλει το Άγιο Φως, προσευχόταν, πέρασαν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες.
δεν γινόταν τίποτα, δεν παρουσιαζόταν από πουθενά Άγιο Φως, δεν άναβε καμία κανδύλα. Και η δική μας τότε ο Έλληνας Πατριάρχης πάρα πολύ στενοχωρημένος με όλο τον κόσμο έξω και με τους τότε προσκυνητές που είχαν φτάσει εξ Ελλάδος και με όλους τους πατέρες του Πατριαρχείου προσευχόντουσαν, έκλαιγαν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς συνέβη αυτό να μείνουν έξωθεν του ναού και ενώ περίμεναν έξω από το ναό της Αναστάσεως, στα αριστερά όπως μπαίνουμε υπάρχει μια μεγάλη κολόνα, χρονολογείται από τότε, από το 333 που χτίστηκε ο ναός από την Αγία Ελένη, εκεί έσπασε η κολόνα και από εκεί ξεχύθηκε πάρα πολύ γαλάζιο φως. Από το οποίο άναψε ο Πατριάρχης, αμέσως έβαλε τις δεσμίδες και το μετέδωσε στον κόσμο. Και από τότε, επειδή ήταν συγκλονιστικό, με φυρμάνι που υπάρχει, μέχρι σήμερα αναφέρεται ότι πράγματι, με το σημείο αυτό που συνέβη τότε, πριν από 400 χρόνια, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι το δικαίωμα αυτό και το θαύμα συμβαίνει μόνο στους Έλληνο-Ορθοδόξους. Άρα, Γέροντα, είναι μια τρανή απόδειξη σε αυτό το θαύμα ή και αυτό το θαύμα, ότι η απόλυτη αλήθεια υπάρχει στην Αγία μας Ορθοδοξία και η χάρις μόνο στην Αγία μας Ορθοδοξία. Δεν σας κάνει εντύπωση όμως, Γέροντα, που ούτε οι Αρμένοι, ούτε οι Λατίνοι, ούτε οι άλλοι αιρετικοί και πλανεμένοι που ήσαν εκεί μετανόησαν. Όχι. Δεν σας κάνει εντύπωση. Τότε που έγινε αυτό. Πριν 400 ναι. χρόνια, ο Χότζας... Σε αυτό το γεγονός. Ο Χότζας, ο Εμμύρης που ήταν πάνω από το τζαμί και είδε να σκίζεται η κολόνα και να βγαίνει το Άγιο Φως, ομολόγησε και είπε «Μέγα η πίστη των χριστιανών». Και οι δικοί του τον πέταξαν κάτω από το τζαμί και δεν έπαθε τίποτα. Συνέχισε να φωνάζει και να κραυγάζει «Μέγα η πίστη των Ορθοδόξων χριστιανών» και μαρτύρησε. Τον έκαναν κομμάτια και είναι Άγιος του Πατριαρχείου μας σήμερα. Ο Εμμύρης του Νόμα είναι το όνομά του και είναι Άγιος του Πατριαρχείου μας. Ως μάρτης Χριστού. Ως μάρτης. Μεγάλη ομολογία. Επαπτίστη μέσα στο αίμα του μαρτυρίου του. Μάλιστα. Και μέρος των λειψάνων του έχουμε στο γυναικείο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας που βρίσκεται κοντά στο ναό της. Οι άλλοι δεν ήταν μια ευκαιρία να μετανοήσουν, να έρθουν πάλι στην Εκκλησία, την Ακαινοτόμητον, την Αγία μας Ορθοδοξία. Προβληματίζομαι κι εγώ τώρα. Άμα είμαστε τυφλωμένοι γέροντα από, ναι. την, από, το εγωισμό, από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια. Το ήταν το θαύμα. Πηγαίνει, προσεύχεται, όπως επί της εποχής του προφήτου Ηλιού, μήτε φωνή, μήτε ακρόασης. Δεν είδε λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε σε πλάνη. Έχουμε αυτό το θαύμα. Ανοίγει η κολόνα. Εξέρχεται το Άγιον Φως. Ανάβει η λαμπάδα εκεί με τα 32 του Πατριάρχου. Μα τι άλλο σημείο θα ήθελαν για να πιστούν, για να ανανύψουν, να φύγουν από την πλάνη, από την αίρεση, από το σχίσμα και να επιστρέψουν στην Αγία μας Ακαινοτόμητο Εκκλησία. Μα με την Ανάσταση του Κυρίου μας δεν ανεόχθησαν τα μνήματα, δεν βγήκαν, πώς το αναφέρει το Ευαγγέλιο, οι νεκροί και περπατούσαν μέσα στην Αγία Πόλη, στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Δεν εσχίστηκε το καταπέτασμα του ναού, δεν έγινε ο σεισμός, δεν σκοτίνιασε το σκότος. Έγινε. Ωστόσο. Και οι στρατιώτες όλοι αυτοί, ποιος ήταν αυτός ο οποίος πίστεψε, ο Λογίνος και ο Κορνήλιος, οι εκατοντάρχες μόνο που ήσαν εκεί, ενώ όλοι οι Σπύρα και οι υπόλοιποι στρατιώτες έφυγαν φοβισμένοι. Μέχρι σήμερα το ίδιο συνεχίζουν να είναι. Και κάθε χρόνο με αυτή τη λαμπρή τελετή του Αγίου Φωτός, φέτος μου έλεγε ένας προσκυνητής από την Κύπρο, αυτός μπόρεσε και μπήκε μέσα στο ναό της Αναστάσεως, με το που βγήκε, μου λέει ο Πατριάρχης δεν άργησε φέτος να βγει, με το που μπήκε μέσα στον Πανάγιο Τάφο, είδαμε το Άγιο Φως, έλαμπε παντού. Κατέβαινε σαν κεραυνό, σαν αστραπή, σαν πεταλούδες. Ο κόσμος μου λέει σαν τρελή έκαναν από τη χαρά. Εγώ είδα με το που βγαίνει, μου λέει ο Πατριάρχης φέτος, το Μέγα Σάββατο, έξω από τον Πανάγιο Τάφο, έφυγε από τη δεσμίδα τη δεξιά μια μπύλια γαλάζια και άναψε τα καντήλια πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Το ένα μετά το άλλο. Ήταν εκεί μπροστά. Και εκεί μπροστά εκείνη τη στιγμή είναι και Εβραίοι στρατιώτες, είναι και Μουσουλμάνοι, είναι πιο πέρα στα αριστερά οι Ρωμαιοκαθολικοί, είναι οι Αρμένοι, είναι Προτεστάντες. Είναι ένα σωρό δόγματα και έθνη. Και ωστόσο λένε ότι είναι μέγα θαύμα, ίσως κάποιοι το βλέπουν, αλλά παραμένουν στην πλάνη τους και στις δικές τους δοξασίες. Και κακοδοξίες. Και κακοδοξίες και στο σκότος αυτό το ψυχικό. Και εξερχόμενος ο Πατριάρχης με αναμέτρες τις λαμπάδες από τον Πανάγιο Τάφο, εκεί παραμένει ο Αρμένιος. Είναι ο πρώτος που παραλαμβάνει το Άγιο Φως. Παραμένει ο Αρμένιος, θα γονατίσει, θα φιλήσει χέρι Πατριάρχου. Του Πατριάρχου, του Ορθόδοξου Πατριάρχου, του Έλληνος Πατριάρχου και κατόπιν, αφού κάνει μετάνοια, θα πάρει από τον Πατριάρχη το Άγιο Φως και θα το δώσει στους δικούς του, τους Αρμενίους.
Κάποιες χρονιές που έχουμε επεισόδια, τι συμβαίνει, Πάτερ? Περιμένει και πέρα και θέλει να πει στον κόσμο ότι αυτός έβγαλε το Άγιο Φως? Όχι, τα επεισόδια γίνονται από τους Αρμενίους κάθε χρόνο, διότι θέλουν και ο Αρμένιος Πατριάρχης να εισέρχεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο μαζί με τον Έλληνα, το δικό μας Πατριάρχη, και μαζί να βγάζουν το Άγιο Φως έξω στον κόσμο. Επιμένουν, ιδίως τα τελευταία 10-20 χρόνια, επιμένουν ότι γιατί να περιμένει ο Αρμένιος Πατριάρχης έξω στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου. Όχι, επιμένουν ότι να μπαίνουμε μαζί με τον Πατριάρχη, τον Ιεροσολύμο, τον Έλληνα. Το ίδιο. Αφού είσαι πλανεμένος, φυγαδεύεις τη χάρη του Θεού. Φυγαδεύεις τον παράκλητο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αν να το καταλάβει. Και εμείς επιμένουμε, διότι είναι δικαίωμα. Είναι να το καταλάβει. Δικαίωμα και θαύμα. Ορίστε, η κολόνα. Δες, η κολόνα τη συνέβη τότε. Να, ο μάρτυρας. Ξέρετε γιατί λίγο επιμένω, πατέρα Ιγνάτιε? Επιμένω διότι κάποιοι, θέλοντας να δικαιολογήσουν την απιστία τους, προσπαθούν με τερτύπια να αμφισβητήσουν το θαύμα του Αγίου Φωτός. Επειδή είναι ακριβώς η τρανή απόδειξη της αλήθειας της πιστεώς μας, της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό λίγο σας κουράζω και επιμένω γύρω από το Άγιο Φως. Εμείς σε όσους αμφισβητούν, τους λέμε ελάτε κάτω στο Αγίου Τόπους. Ελάτε Μέγα Σάββατο και καθίστε εκεί στο Ναό της Αναστάσεως να δείτε τι συμβαίνει. Τι γίνεται, τι αισθήματα θα νιώσει κανείς, τι συναισθήματα. Και η πλάκα αυτή, η κολόνα αυτή που σχίστηκε πριν από 400 χρόνια μέχρι σήμερα υποδιάζει. Μέχρι σήμερα. Με το που μπαίνουμε κάθε φορά στο Ναό της Αναστάσεως θα σπαστούμε την κολόνα. Ευωδιάζει 400 χρόνια. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ευωδία που είναι έξω στην αυλή? Δεν εξηγείται. Όπως και στην ανάληψη επάνω. Το μέρος εκείνο που αναλήφθηκε ο Κύριός μας είναι τζαμί. Είναι μουσουλμανικό τέμενος. Ένας χώρος πολύ βρώμικος, ερυπωμένος. Οι μουσουλμάνοι έχουν τα κλειδιά. Μπαίνουμε και όταν προσκυνάμε στο μέρος εκείνο που υπάρχει το αποτύπωμα του ποδιού, του δεξί ποδιού του Κυρίου μας, ευωδιάζει αυτή η πέτρα που είναι μέσα στη βρωμιά. Ούτε ναός είναι, ούτε ορθοδόξους έχει εκεί, ούτε κανείς τη μοιατίζει, ούτε προσκυνητές φέρνουν μοίρα να ρίξουν. Πώς εξηγείται να ευωδιάζει ο χώρος αυτός? Έτσι το ίδιο και η κολόνα αυτή που είναι έξω στην αυλή, που περνάει κόσμος, που είναι μουσουλμάνοι, που είναι Εβραίοι, ευωδιάζει. Λοιπόν, όποιος αμφισβητεί, ας έρθουν κάτω. Έρχουν και ήδη. Λένε γερόντα ότι τρία είναι τα συγκλονιστικά θαύματα. Το ένα είναι το Άγιο Φως, το άλλο είναι η Νεφέλη. Στο Όρος Σταβόρ. Στο Όρος Σταβόρ. Και ότι ο Ορδάνης στρέφεται στα οπίσω. Στα οπίσω. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, με την Νεφέλη. Με την Αγία Νεφέλη, 6 Αυγούστου που πηγαίνουμε εκεί, όταν ξεκινάει η αγρυπνία. Και όταν φτάνουμε περίπου 5-5,5 ώρα το πρωί, που τελειώνει η πανηγυρική αυτή η Θεία Λειτουργία, πάντοτε κάθε χρόνο από τη Ναζαρέτ, από το βάθος, ένα σύννεφο μέσα σε αυτόν τον πεντακάθαρο, ξάστερο ουρανό, διότι είναι Αύγουστος μήνας, κάθε χρόνο έρχεται αυτό το σύννεφο και στεφανώνει, καλύπτει όλο αυτό το όρο Σταβόρ και μπαίνει μέσα και στην εκκλησία κιόλας. Και ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην ομίχλη. Μέσα στο ναό και μέσα στην ομίχλη. Ναι. Λοιπόν, και είναι και η χαρά που παίρνει κανείς. Πάλι και εκείνο το σύννεφο ευωδιάζει. Και μέσα στο σύννεφο αυτό, μέσα σε αυτή την Αγία Νεφέλη, ο κόσμος βλέπει εκλάμψεις Αγίου Φωτός. Ένα γαλάζιο φως που σκίζει αυτή την Νεφέλη. Λοιπόν, δεν το λέμε εμείς που ζούμε και βλέπουμε και βιώνουμε όλα αυτά τα θαύματα, οι προσκυνητές. Αν πάρουμε μαρτυρίες από τους προσκυνητές που έρχονται, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται το ίδιο αυτό θαύμα της Αγίας Νεφέλης, η εμφάνιση της Αγίας Νεφέλης πάντοτε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Και στον Ιορδάνη επίσης που πηγαίνουμε τα Θεοφάνια, όταν κατεβαίνουμε για τον Εσπερινό, ο Ιορδάνης κυλάει προς τα κάτω, προς τα δεξιά και χύνεται στην Νεκρά Θάλασσα. Όταν ξεκινήσουμε εκεί τον Εσπερινό και κατόπιν που κατεβαίνει ο Πατριάρχης για να καθαγιάσει εκεί τα ύδατα, βλέπουμε, όλοι μας βλέπουμε που αλλάζει η ροή ο ποταμός. Ενώ κατεβαίνει προς τα δεξιά, προς τα κάτω, τα κύματα γίνονται προς την αριστερή πλευρά, από εκεί που κυλάει, που έρχεται ο ποταμός. Όπως επίσης και στροβιλίζεται το νερό, σαν τρελό. Βλέπουν αυτά τα θαύματα. Πάλι τίποτε. Τίποτε. Στην πλάνη τους. Μάλιστα. Στην κακοδοξία τους. Γεροντά μου καλέ, φεύγουμε από αυτά τα
πραγματικά θαυμαστά γεγονότα που συμβαίνουν κάθε χρόνο, που όλο αυτό το προσχήμα, όλη η Αγιτόπιδη είναι τίποτε άλλο παρά μία συνεχής φανέρωσης του ιδίου του Θεού, όπως ο Κύριος καταδέχεται να εμφανιστεί στο Θωμά, στις Βηροφόρες, έτσι συνεχίζει να εμφανίζεται μέχρι σήμερα. Έτσι, και θα εμφανίζεται μέχρι στη τελεία στον αιώνα. Θέλετε να συνεχίσουμε λίγο την ξαναγήσή μας? Θέλετε να φύγουμε λίγο, παρότι είπατε δεν χορταίνουμε εκεί τον Πανάγιο Τάφο, τον φρικτό Γολγοθά? Φεύγοντας από εκεί λοιπόν, πάμε την επόμενη, το θεμητορικό μνήμα της Πανάγιας. Μπορεί και την ίδια ημέρα, εξαρτάται στο πόσο γρήγορα κανείς θα. Και τις αντοχές των προσκυνητών. Συναγηθεί. Αν και πάντοτε μία μέρα αφιερώνουν στο Ναό της Αναστάσεως. Ο κόσμος θέλει και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα, θέλει να ξαναπάει και να ξαναπάει. Αλλά επειδή πρέπει να πάνε και στα υπόλοιπα προσκυνήματα, συνήθως τη δεύτερη μέρα έχουν την Αγία Βηθλέμ ή το θεομητορικό μνήμα της Παναγίας μας που βρίσκεται στην Γεστημανή. Πηγαίνοντας εκεί στην Γεστημανή θα επισκεφτεί κανείς τη δεύτερη μέρα τον τάφο της Παναγίας μας, όπου κατεβαίνοντας αριστερά και δεξιά υπάρχουν οι τάφοι των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Κατόπιν, αφού κατέβουμε αυτά τα 70-80 σκαλοπάτια, διότι είναι υπόγειος ο ναός, επίσης χτισμένος από την Αγία Ελένη, εισερχόμαστε κατόπιν στο αυτό το κουβούκλιο του θεομητορικού μνήματος και κατόπιν περνάμε ακριβώς από πίσω από το θεομητορικό μνήμα που βρίσκεται η θαυματουργική αυτή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης. Κατόπιν, δίπλα εκεί στη Γεστημανή, οι προσκυνητές θα επισκεφτούν το λεγόμενο Πάτερ Ημών, είναι ο κήπος της προδοσίας. Θα δουν, θα ταινίσουν ακριβώς απέναντι την χρυσή πύλη, την κεκλεισμένη, στην οποία πέρασε ερχόμενος από την Βυσφαγή κατά την Βαϊοφόρο με το γαϊδουράκι ο Κύριός μας και εισήλθε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κοντά επίσης είναι το μοναστήρι, το Ρώσικο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Είναι ο χώρος πιο κάτω δεξιά του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και μοναστήρι επίσης, μεγάλος ναός. Κατόπιν από εκεί θα ανηφορήσουν μάλλον με τα λεωφορεία για το τείχος των Δακρύων, που είναι ένα μέρος του τείχους του ναού του Σολομώντος που σώζεται μέχρι σήμερα. Θα περάσουν από τον αγρό του Κεραμαίου. Εκεί πηγαίνουν οι Εβραίοι. Εκεί πηγαίνουν οι Εβραίοι και προσεύχονται. Την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και ονομάζεται και τείχος των Θρήνων. Των Θρήνων. Ναι. Γεροντά, για να μαθαίνουμε. Οι Εβραίοι έχουν λατρεία. Ο ναός κατεστράφει. Κατεστράφει, ναι. Κατά την άποψή τους, ο Θεός λατρεύεται στον ναό. Στον ναό, στις συναγωγές. Στις συναγωγές κάνουν λατρεία ή μελέτη του νόμου. Λατρεία το αναφέρουν στη δική τους γλώσσα, αλλά βλέπουμε ότι μάλλον μελέτη του νόμου. Όπως συνέβαινε και στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού, ναι. Στη συναγωγή πήγαν μόνο για τη μελέτη. Μάλιστα. Η λατρεία, ναι, μόνο στον ναό. Ο ναός, ναι, δεν υπάρχει. Μα και γι' αυτό ο τείχος αυτός ονομάζεται των Δακρύων ή των Θρήνων, διότι θρηνούν και προσεύχονται να μπορέσουν να επανακτήσουν τη δόξα, το μεγαλείο και να ξαναχτίσουν πάλι το ναό του Σολομώντος, για να μπορέσουν και πάλι σε εκείνο το χώρο να λατρεύσουν τον Θεό. Ναι. Τι θέλω να ρωτήσω τώρα. Έχουν αρχιερείς, έχουν ιερατείο ή έχει χαθεί από αυτή την ιεροσύνη που είχαν? Για μας δεν έχουν ούτε. Ναι. Δεν έχουν τίποτα, λέω. Ναι. Για αυτούς. Αυτοί πιστεύουν. Έχουν τους ραβίνους. Τους ραβίνους και τους αρχιραβίνους. Ο αρχιεραβίνος των Ιεροσολύμων και ο αρχιραβίνος που είναι σε κάθε πόλη. Και οι υπόλοιποι που αναφέρουν ότι υπάγονται στην φυλή του Λεβί. Οι Λεβίτες. Οι Λεβίτες. Διασώζουν κατά αυτούς την ιεροσύνη και την λατρεία. Κατά αυτούς λένε ότι την διασώζουν, ναι. Είπατε ότι έχουν το όραμα να χτίσουν κάποια ώρα πάλι το ναό. Όλα έτοιμα είναι. Βεβαίως. Είναι έτοιμα όλα. Βεβαίως και έχουν. Αυτό σημαίνει κάτι εσκατολογικά? Σημαίνει, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό θα διαδραματιστεί σε 5, 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια. Δεν μπορούμε να. Πάντως, από ό,τι ξέρουμε, έχουν μαζέψει όλα τα υλικά για τον ναό του Σολομώντος και βρίσκονται οι ποσότητες του μαρμάρου, του πράσινου όνυχα,
τα άμφια του Μεσσία που περιμένουν, του Αντιχρίστου, όλα είναι έτοιμα. Απλά είναι πότε θα είναι εκ Θεού το πλήρωμα του χρόνου. Έχετε ακούσει να λένε ότι περιμένουν το Μεσσία? Βεβαίως, ναι, περιμένουν το Μεσσία. Κάθε Σάββατο, που είναι η δική τους αργία, μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, βγάζουν μια τεράστια μακέτα που είναι ο ναός του Σολομώντος, πώς θα είναι πάλι κτισμένος όπως ήταν τότε και με περισσότερη λαμπρότητα και μεγαλείο, και λένε και τραγουδάνε και ψάλουνε και λένε ότι αυτός είναι ο ναός που θα ξαναχτίσουμε, διότι έφτασε ο καιρός που έρχεται ο Μεσσίας. Και φυσικά θα υποδεχθούν τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο, ναι. Διότι ο Μεσσίας ήρθε, στο πρόσωπο του Χριστού μας εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες, και αυτό είναι το περίεργο, γέροντα. Ενώ μελετούν τον νόμο και είδαν ότι στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες, παρά τα αυτά παρέμειναν στην άρνηση. Μάλιστα. Να φύγουμε λοιπόν λίγο από αυτά τα γεγονότα, να πάμε σε ένα ακόμη ιερό προσκύνημα και θα κάνουμε άλλη μία εκπομπή. Για πέστε μάλιστα μου. Το επόμενο προσκύνημα λοιπόν. Το επόμενο είναι η Βασιλική της Γεννήσεως, η Αγία Βηθλέμ. Ο τεράστιος αυτός ναός που επίσης χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν, όπου βρίσκεται το Θεοδέγμον σπήλαιο της Γεννήσεως, και εκεί κατεβαίνουμε περίπου γύρω στα 30 σκαλοπάτια και δεξιά μας βρίσκεται ο λεγόμενος Αστέρας. Πόσο απέχει από τους ποιμένες από το μοναστήρι σας? Από τα Ιεροσόλυμα απέχει 12 χιλιόμετρα και από τους ποιμένες 2 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά. Ναι, είμαστε στα 2 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά είστε. Ναι. Και είναι το Θεοδέγμον σπήλαιο, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός μας, και ακριβώς αριστερά πιο κάτω είναι 4 σκαλοπατάκια η Αγία Φάτνη. Και ένας βράχος, τον οποίο εκ παραδόσεως αναφέρεται ότι όταν ήλθαν οι τρεις μάγοι από την Περσία, σε αυτό το βράχο απέθεσαν τα τίμια δώρα, τα Σμύρνα, το Χρυσό και το Λίβανο που έφεραν. Και εκεί μέσα επίσης, στο ναό της Γεννήσεως, βρίσκεται και το σπήλαιο των Νηπίων, όπου υπάρχουν πάρα πολύ μικροί τάφοι και λείψανα των 14.000 νηπίων που εσφαγίασε ο Ηρώδης, οι πρώτοι μάρτυρες της εκκλησίας μας. Μάλιστα. Και κατόπιν, μετά από την Αγία Βηθλέμ, συνήθως όλα τα γκρουπ την ίδια μέρα κατεβαίνουν στην Λαύρα του Αγίου Σάβα, που είναι στην έρημο της Ιουδαίας, περίπου 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Βηθλέμ. Θα κατέβουν εκεί, οι άντρες θα μπουν μέσα που θα προσκυνήσουν το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Σάβα, οι γυναίκες που θα μείνουν έξω από την Λαύρα, οι πατέρες τους βγάζουν λείψανα και ένα πολύ μικρό τεμάχιο από τον Άγιο Σάβα για να προσκυνήσουν, και τμήματα λείψανων, ιερών λείψανων του Αγίου Ξενοφόντος Ιωάννου και Αρκαδίου. Συνήθως καθυστερούν πάρα πολύ στον Άγιο Σάβα, παρόλο που ο χώρος είναι έρημος. Ωστόσο είναι μεγάλη ευλογία, και οι γυναίκες, ενώ δεν μπαίνουν στη Λαύρα του Αγίου Σάβα γιατί είναι Άββατο, τις γοητεύει και τις μαγεύει τόσο πολύ η έρημος αυτή, που φιλοξένησε παλαιότερα 15 και 20 και 25 χιλιάδες μοναχούς που δεν θέλουν να φύγουν. Κατόπιν πάλι ανεβαίνουν. Η κυρία Πεσβυτέρα, η κυρία Καλυψό, που σέβεται υπερβαλλόντως όλα αυτά τα ιερά και άγια προσκυνήματα, την έχετε γνωρίσει είτε ότι εδώ στην εκπομπή μας, έχει μιλήσει για εσάς, σας έχει πολύ σεβασμό και εκτίμηση. Μας είπε ότι οι γυναίκες που δεν μπορούν να μπουν στο μοναστήρι αισθάνονται τον Άγιο Σάβα να βγαίνει έξω, να τις υποδέχεται και να τις ευλογεί. Ναι. Αυτό που είπατε, Πάτερ Ιγνάτιε. Μα όποτε κατεβαίνω και συνοδεύω γκρουπ προσκυνητών από την Ελλάδα είτε από την Πάτρα που θέλουν να κατέβουμε μαζί, οι άντρες θα προσκυνήσουν, θα παραμείνουν στη Λαύρα μία-μία μισή ώρα, οι γυναίκες δεν θέλουν να φύγουμε. Και πάντοτε τους λέω, μα καλά, εσείς δεν μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι, απ' έξω είστε, και πολλές φορές μέσα στον ήλιο. Και όταν πάμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις η ώρα το μεσημέρι, είναι ο ήλιος τις κατακαίει. Αυτές καταλαβαίνουν ευωδία, ευλογία, και σαν να βγαίνει ο ίδιος ο Άγιος Σάββας να τις υποδέχεται, και δεν θέλουν να φύγουμε. Όπως κανείς μαγεύεται από τον Πανάγιο Τάφο και θέλει να πάει και να ξαναπάει, το ίδιο ισχύει και στον Άγιο Σάββα. Για πέστε μας, όταν το Άγιο Λείψανο επεστράφει από τη Δύση, λέγεται γέροντα ότι τον είχαν ντύσει με παπικά άμφια. Ναι, ναι,
Ναι. Το λείψανο του Αγίου Σάβα επιστράφει στους Αγίους Τόπους. Πριν από λίγα χρόνια. Στις 13 Οκτωβρίου του 1965. Είχε πάει ο Γέροντας Σεραφείμ τότε με πατριαρχική συνοδεία στο Βατικανό, στη Βενετία, στον ναό του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου. Τον βρήκανε σε γυάλινη Λάρνακα, λειψανοθήκη, ήταν εντυμένος στα παπικά. Εκεί ανοίχθη η Λάρνακα και είχαν φέρει μαζί τους έτοιμα τα άμφια και εντυμένα στο χέρι από τις μοναχές και την Οικουμένη που μέχρι σήμερα βρίσκονται στο γυναικείο μοναστήρι Μάρθας και Μαρίας των αδελφών του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία. Τότε ο Άγιος Κεσαρίας, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, είναι 88 ετών ο Δεσπότης ο Βασίλειος, ο Σεβασμιότατος, λέει τώρα πώς θα τον ντύσουμε τον Άγιο. Είχαν δυσκολία πώς θα τον μετακινήσουν. Και έδωσε τότε στην ιδέα, είπε στους πατέρες, 6-7 πατέρες ήταν, λέει, να ψάλουμε το απολυτίκιό του, το κοντάκιο, και μετά από 10-15 λεπτά ήταν εύκαμπτο το σώμα και μας ανέφερε ο γέροντας και μέχρι σήμερα ο Άγιος Κεσαρίας αναφέρει ότι ήταν, μας βοηθούσε να τον ντύσουμε. Έτσι εγώ ακούσα. Αφαιρέσαμε τα παπικά, λέει, που φόραγε, του είχαν και τιάρα, αλλά την τιάρα την είχαν στα πόδια, δεν του την είχαν φορέσει. Μα το είχε κάνει καρδινάλιο. Ναι, είχε και τιάρα μέσα. Παλαιές φωτογραφίες που έχουμε φαίνεται η τιάρα, αλλά την είχαν στα πόδια, ναι, διότι δεν χώραγε να του τη φορέσουν. Και σκέφτεσαι τώρα ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Ορθοδοξίας με τις τιάρες του Πάπα. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Και τότε του φόρεσαν τα άμφια, τα οποία φοράει μέχρι σήμερα, σφραγίστηκε. Όπως το είπατε, πάλι, το έχω ακούσει από αρκετούς γέροντα, ότι σχεδόν τους βοηθούσε, σχεδόν ανασηκωνόταν ο Άγιος, ναι, για να μπορέσουν να τον ντύσουν πάλι τα Ορθόδοξα ενδύματα. Και μας έλεγε ο γέροντας Σεραφείμ όταν σταμάτησαν στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό εδώ στην Ελλάδα, σταμάτησαν για κάμποσες ώρες για να προσκυνήσει κόσμος από την Αθήνα. Εγώ, λέει, ήμουν δίπλα στον Άγιο, συνεχώς στη Λάρνακα, φρουρός. Τον έβλεπα που κοίταγε με τον κόσμο, μετακινούσε δηλαδή το κεφάλι του μέσα από τη Λάρνακα και γύριζε και άλλαζαν και οι εκφράσεις ανάλογα και με ποιος πήγαινε να προσκυνήσει. Και παρατηρούσα, λέει, τα χέρια του που έπαιρναν σχήμα ευλογίας. Ναι. Πάρα πολλά θαύματα είχαν γίνει τότε και επίσης όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα μετέφεραν το λείψανο του Αγίου Σάββα, το οποίο παρέμεινε περίπου 17 ημέρες στο Ναό της Αναστάσεως και την 18η ημέρα παρουσιάστηκε ο Άγιος Σάββα στη Μικρή Γαλιλαία επάνω στην πατριαρχική οικία του τότε του Μακαριστού Πατριάρχου Βενεδίκτου στο Μουσουλμάνο Φρουρό και λέει πέσε στο Μακαριότατο που είναι μέσα ότι είμαι ο Σάββας. Και βρίσκεται το λείψανό μου αυτή τη στιγμή στο ναό της Αναστάσεως. Πρέπει αύριο να με κατεβάσουν κάτω στο μοναστήρι μου. Και εξαφανίστηκε. Χτυπάει ο μουσουλμάνος φρουρός μέσα στον Πατριάρχη και του λέει παρουσιάστηκε ένας ψηλός, πολύ ωραίος καλόγερος, με γενιάδα πολύ μεγάλη, που χωρίζει έτσι στη μέση. Όπως στην αγιογραφία. Όπως είναι στην αγιογραφία. Λέει ήταν 2 μέτρα, πανύψηλος και πολύ όμορφος. Με πανοκαλύμαυκο, με τα ράσα έτσι όπως φοράνε. Τα καλογερικά τα ορθόδοξα. Τα καλογερικά, κράταγε κομποσκίνη στο χέρι. Μάσμπαχα του λέει, διότι έτσι λέγεται στα αραβικά και μου είπε ότι είναι λέει στο ναό της Αναστάσεως. Δεν ήξερε ο φρουρός τώρα, ο μουσουλμάνος δεν ήξερε. Τον έχετε φέρει λέει στο ναό της Αναστάσεως και είπε ότι αύριο πρέπει να τον κατεβάσετε κάτω στο μοναστήρι του. Και πράγματι την επόμενη μέρα, επειδή παρουσιάστηκε πάρα πολλές φορές και είπε θέλω να κατέβω στη Λαύρα, τότε επιστράφει, ύστερα από 700-800 χρόνια που είχε κλαπεί από τους σταυροφόρους. Να σας πω, Πατρε Γνάτη, εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα οι πιστοί παίρνουν λαδάκι για ευλογία, ναι, διότι θεραπεύει ιδιαίτερα τον καρκίνο, αλλά και για τους ατέκνους. Ναι, για πέστε μας μέσα λίγο. Στη Λαύρα του Αγίου Σάββα. Μας έχει πει κάτι, κυρία Καλυψό. Επί της εποχής του Αγίου Σάββα, ο Άγιος Σάββας με τα χέρια του είχε φυτέψει μία χουρμαδιά, μία φοινικιά. Μετά από την κοίμηση του Αγίου Σάββα παρατήρησαν ότι οι χουρμάδες από αυτό το δέντρο αλλά και τα φύλλα θαυματουργούσαν και πιο πολύ σε άτεκνα ζευγάρια. Από τότε μιλάμε για 1500 χρόνια. Αυτή όμως η φοινικιά ξεράθηκε το 1954. Ο γέροντας Σεραφείμ ήταν τότε ηγούμενος στον Άγιο Σάββα και μας ανέφερε ότι για 10 χρόνια... Ο γέροντάς σας. Ο γέροντάς μας. Ήταν πολύ μεγάλη στενοχώρια μας, διότι δεν είχαμε πλέον να δώσουμε φύλλα, χουρμάδες στον κόσμο και είχαμε χιλιάδες, τόσα πολλά θαύματα ζήσει και οι παλαιότερες γενναίες. Και μία εβδομάδα ή 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, προτού επιστραφεί το λείψανο του Αγίου Σάββα κάτω στην ομώνυμη Λαύρα του, από εκείνο το ξερό κούτσορο που ξεράθηκε το 1954,
πέταξε βλαστάρι και σήμερα είναι πάλι δέντρο, είναι γύρω στα 4 μέτρα. Κόβουμε λοιπόν από εκείνα τα φύλλα. Και προσφέρεται στους τα προσφέρουμε στον κόσμο, τα αφήνουμε πρώτα να ξεραθούν και κατόπιν τα τοποθετούμε στο καθολικό, στο κεντρικό ναό του Αγίου Σάβα και στην Αγία Τράπεζα, σε καλάθι πανέρι κάτω από την Αγία Τράπεζα, ευλογούνται και κατόπιν σε άτεκνα ζευγάρια που επισκέπτονται το μοναστήρι ή που θα μας πάρουν τηλέφωνο τους, τα στέλνουμε και ταχυδρομικώς. Έχουν αναφερθεί θαύματα. Πάρα πολλά θαύματα. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Η πίστη σώζει, όγι είναι η πίστη σου σε σοκέσε, πιστεύεις βοήθημη διαπιστία. Γέροντα, αυτή η εκπομπή που κάναμε να είναι προς δόξαν Θεού, να ωφεληθούν οι αδελφοί μας, Αμήν. Γι' αυτό σας υποβάλαμε σε αυτόν τον κόπο, να δοξάζετε πρωτίστως το όνομα του Κυρίου, είτε τι ποιείτε πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε, να αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο τα ιερά και πανσεβάσμια προσκυνήματα του Αγίου Τόπους, να παρακινηθούμε, να έρθουμε και στους ποιμένας και σε όλα τα ιερά προσκυνήματα, να σας συναντήσουμε εκεί, να πάρουμε τη χάρη του Κυρίου, να αφήσουμε και εμείς τα δικά μας μοίρα, δηλαδή τα δάκρυα της συντριβής και της μετανοίας μας, και μην ξεχνάτε ποτέ να προσεύχεστε εδώ για όλους τους πιστούς, όπου και αν ευρίσκονται, αλλά και για μας εδώ που σας αγαπάμε, αλλά και είστε αίμα από το αίμα μας, σάρκα από τη σάρκα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Γέροντα, και για μένα είναι τιμή και ευλογία να είμαι κοντά σας και εσείς να εύχεστε υπέρ ημών, έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτό το ελάχιστο έργο, την ελάχιστη διακονία εκεί σε αυτά τα θεοβάδιστα μέρη, και να μας αξιώσει ο Κύριος και της Βασιλείας των Ουρανών, διότι γι' αυτό ακριβώς αγωνιζόμαστε. Να διαφυλάξουμε όλους αυτούς τους πνευματικούς θησαυρούς, να μπορέσουν και οι άλλοι να το καταλάβουν, να το εκτιμήσουν, να ωφεληθούν πνευματικά, ψυχικά και να βρεθούμε κάποια στιγμή όλοι στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο. Αμήν. Αμήν. Και το μοναστήρι των ποιμένων από καρδίας ευχόμεθα να γίνει λαύρα. Και σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε, να σας ξεναγήσουμε και να φουγκραστείτε κι εσείς όλα αυτά. Να ευχηθούμε, να αξιωθούμε. Να έρθουμε ταπεινοί προσκυνητές και εσάς, πολύ αγαπημένα μου αδέλφια, που κάνετε αγάπη και σήμερα, να μας φιλοξενήσετε στα σπίτια σας. Σας ευχαριστούμε μέσα από όλη μας την καρδιά και την ψυχή. Να έχετε πάντοτε όλες τις χάρες και τις χαρές του ουρανού, όλα τα δώρα του Παραδείσου. Χαίρετε.